Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 95, η κατάσταση στον Άδη, υπάρχει ο φρικτός τόπος αυτός όπου βασιλεύει σκοτάδι παντοτινό, όπου δεν υπάρχει καθόλου φως, ούτε είναι δυνατόν να δει κανείς ζωή θνητών. Ιώβ, όταν ο άνθρωπος πεθάνει και κατέβει στον Άδη, δεν θα ξαναγυρίσει στη γη, ούτε θα επιστρέψει στον οίκο του πια και δεν θα τον ξαναδεί ο τόπος της κατοικίας του στη γη. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο και αμαρτωλός δεν θυμάται το Θεό. Όταν αμαρτάνει μεθυσμένος και ανέστητος από το πάθος και όταν πεθάνει και σωματικά, ο αμαρτωλός δεν μπορεί να μνημονεύει το Θεό. Στον Άδη δεν μπορεί να εξομολογηθεί πια κανείς, ψαλμοί. Ποιος θα επενέσει τον Κύριο στον Άδη ενώντας τον, γιατί στο νεκρό αφού δεν υπάρχει πια η δοξολογία στο Θεό χάθηκε. Γι' αυτό τρέξα αμαρτωλέ και μετανόησε και δοξολόγησε τον εδώ, Σιράχ. Στον Άδη που θα πας δεν υπάρχει εκεί κάτω έλεγχος για το πόσα χρόνια έζησες, θάνατε. Πόσο πικρή η μνήμη σου στον άνθρωπο που ζει ήσυχα και ειρηνικά ανάμεσα στα αγαθά του, σε εκείνο που ζει απερίσπαστος και αμέριμνος και προοδεύει σε όλα και έχει ακόμα όρεξη να φάει. Η θανατική σου απόφαση είναι αντίθετα ευχάριστη στο φτωχό και άρρωστο στην προχωρημένη ηλικία που βασανίζεται από πολλές φροντίδες και έχασε την υπομονή του πια, Σιράχ. Ο Άδης και ο θάνατος δεν χορταίνουν νεκρούς, παροιμίες. Ο Άδης είναι κοινό πανδοχείο για όλους μας και εργαστήριο θρήνων, δαμασκηνός. Ο Μέγας Άδης είναι δικαστής στους ανθρώπους μέσα στη γη, τη βαθιά, όλα τα παρατηρεί και τα αντιλαμβάνεται και τα σημειώνει. Εσχύλος.